Πρώτη συνταγή για σήμερα, σούπα πατζάρι. Αυτή η σούπα είναι θρεπτικότητα, το πατζάρι ξέρετε πόσο superfood θεωρείται. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή γιατί θα βγει κόκκινη και είναι και πάρα πολύ εύκολη γιατί θα χρειαστούν μόλις 5 λεπτάκια να ασχοληθούμε με την κατσαρόλα μας και μετά θα βράσει η σούπα από μόνη της. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για τη βελουτέ σούπα με πατζάρι θα χρειαστούμε ένα κρεμμύδι, θυμάρι, μία σκελίδα σκόρδο, 2 με 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 250 γραμμάρια φινόκιο, 300 γραμμάρια πατάτες, ξύσμα από ένα λεμόνι, 600 γραμμάρια παντζάρια μπαρμπαστάθης, 50 γραμμάρια κρασί λευκό, 1,5 λίτρο ζωμό λαχανικών, αλάτι και πιπέρι. Για το σερβίρισμα, 100 γραμμάρια κρέμα γάλακτος παγωμένη, κανέλα, γαρίφαλο, αμύγδαλο φιλέ, μάραθο, πιπέρι και ελαιόλαδο. Και πάμε να ξεκινήσουμε με τη σουπίτσα μας. Λοιπόν, κατσαρόλα πάνω στη φωτιά και η συνταγή είναι πανευκολή. Εντάξει, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή γιατί όντως θα φτιάξεις μια σούπα πατζάρι. Όλοι θέλουν να τη δοκιμάσουν γιατί είναι πάρα πολύ όμορφη. Το κόκκινο χρώμα είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό και θα το κάνουμε στην καλύτερη του εκδοχή. Λοιπόν, τα υλικά μας είναι πάρα πολύ απλά. Ξεκινάμε μία σούπα, οπότε οπωσδήποτε τι πρέπει να έχουμε, το κρεμμυδάκι μας. Χωρίς κρεμμύδι δουλειά δεν γίνεται. Δεν θέλω να το ψιλοκόψετε, χοντροκόψτε το. Θα βράσει το κρεμμύδι, ούτως αλλιώς θα γίνει βελουτέ η σούπα. Θα τη χτυπήσουμε στον πίμερ, οπότε το κρεμμύδι δεν χρειάζεται να το ψιλοκόψετε. Πάρτε το μαχαίρι σας, χοντροκόψτε εδώ. Τέλεια. Και όλα τα πράγματα ξεκινάνε πάντα με κρεμμύδι και ελαιόλαδο. Θέλω περίπου 2 με 3 κουταλιές σούπα σε ελαιόλαδο. Θα ρίξουμε μέσα στο κρεμμύδι. Και θέλω να προσθέσετε λίγο θυμαράκι. Το θυμάρι πάντα μας βοηθάει σε τέτοιες συνταγές. Θυμάρι μαζί με ελαιόλαδο και βέβαια το κρεμμύδι κάνουν ένα φανταστικό συνδυασμό και το φαγητό μας γίνεται πεντανόστιμο. Ρίχνουμε και το θυμάρι μας μέσα και ήδη άρχισε να γίνεται κάτι πάρα πολύ όμορφο. Μια σκελίδα σκόρδο πάει και αυτή μέσα. Ξαναλέω, δεν χρειάζεται να ψιλοκόψετε, γιατί ούτως αλλιώς όλα θα τα χτυπήσουμε στο τέλος με τον μπλέτερ. Πάει και το σκόρδο μέσα και έχω ένα φανταστικό υλικό που λέγεται πώς... Φινόκιο. Θα κρατήσω αυτά τα ωραία φιλαράκια που έχει από πάνω, το μάραθο ουσιαστικά, για να σερβίρω στο τέλος. Θα ψιλοκόψω και θα βάλω επιτέλους γιατί έχει υπέροχη γεύση ούζου. Και αυτά τα κοτσάνια που βλέπετε εδώ πέρα στο φινόκιο, τα αφαιρούμε εδώ και εδώ. Είναι πάρα πολύ σκληρά, δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Μπορούμε να κάνουμε ένα ζωμό, που εγώ το ζωμό που έχω ετοιμάσει τον έχω ετοιμάσει με τα κοτσάνια από το φινόκιο, που θα μυρίζει λίγο ούζο, αλλά δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε στη συνταγή μας. Τώρα το υπόλοιπο κομμάτι εννοείται πώς θα το χρησιμοποιήσουμε. Το κόβουμε στη μέση, εδώ, ανοίγουμε και καθώς ανοίγουμε, πάντα αφαιρούμε αυτό το σκληρό σημείο που έχει κάτω, εδώ. Εδώ πέρα είναι η ρίζα από το φινόκιο. Το μόνο σκληρό σημείο που έχει είναι αυτό, το αφαιρούμε. Έχει βέβαια και ίνες μέσα το φινόκιο, είναι σαν το σέλερι ουσιαστικά στη δομή του. Είναι πολύ δύσκολο να τις αφαιρέσουμε αυτές τις ίνες. Σε περίπτωση που κάνουμε σαλάτα δίνουμε περισσότερη προσοχή, αλλά επειδή εδώ πέρα θα μπλεντάρουμε όλη μας τη σούπα, δεν μας απασχολεί και τόσο πολύ. Το μόνο που θέλω είναι να ανοίξετε το πρώτο φιλαράκι και να δείτε άμα είναι βρώμικο το φινόκιο ή όχι. Άμα είναι βρώμικο στο πρώτο φιλαράκι, κλείνετε λίγο τα πρώτα φιλαράκια σας για να μην έχουν χώμα. Και πάμε να το χοντροκόψουμε γι' αυτό. Εδώ, εδώ, εδώ και εδώ. Το φινόκιο, σε περίπτωση που δεν το έχετε δοκιμάσει, είναι ένα λαχανικό που έχει γεύση γλυκάνισο. Έχει γεύση ούζου. Μας αρέσει πάρα πολύ, θυμίζει πάρα πολύ ελληνικά φαγητά, γιατί το ούζο παραπέμπει πάντα στην ελληνική κουζίνα. Οπότε, έτσι όπως είναι, ρίχνω και το φινόκιο μέσα μαζί με το κρεμμύδι και το σκόρδο. Παναγία μου. Τώρα, ανακατεύω. Κάτι πολύ νόστιμο άρχισε να γίνεται σε αυτή την κατσαρόλα. Παναγία μου. Έχω μία πατάτα. Την πατάτα θα τη χρησιμοποιήσω για έναν βασικό λόγο. Ποιος είναι, φίλε μου? Μπράβο. Αγόρι μου, εσύ σου το είπαν ή το μάντεψες? Μπράβο. Επειδή το πατζάρι πίζει τη σούπα μας, αλλά θέλουμε να πάρουμε έτσι μία πιο βέλβετη, πιο βελούδινη υφή, θα ρίξω μία πατάτα, επειδή η πατάτα δεν έχει κανένα νόημα στη συνταγή, δεν θα τη φάμε ολόκληρη. Θα λιώσουμε στη συνέχεια το μείγμα μας. Θέλω να ρίξετε μία πατατούλα για να δέσει φυσικά η σούπα μας και να μην χρειαστεί να βάλουμε κάποιο άλλο υλικό για να τη δέσουμε, όπως είναι το corn flour. Οπότε ρίχνουμε και την πατάτα, τσοτάρουμε λίγο εδώ
και όλα τα πράγματα έχουν πάρει το δρόμο τους. Θα προσθέσω ξύσμα από ένα λεμόνι. Και ήρθε η ώρα να προσθέσουμε το παντζάρι μας. Χρειαζόμαστε μία ολόκληρη συσκευασία για να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ παντζάρια παρμπαστάτης. Δεν χρειάζονται καθάρισμα και πλύσιμο και μαγειρεύονται εύκολα απευθείας από την κατάψυξη. Απλά ανοίγουμε τη συσκευασία εδώ. Και το δύσκολο κομμάτι πάντα στο παντζάρι είναι να το καθαρίσουμε. Γιατί λερωνόμαστε, λερωνόμαστε τα χέρια μας. Εδώ πέρα είναι πάρα πολύ εύκολα τα πράγματα. Απλά ανοίγουμε τη συσκευασία, ρίχνουμε μέσα στο παντζάρι. Έτσι όπως είναι, θα σβήσω την κατσαρόλα μου με λίγο λευκό καϊθάκι. Περιμένω να ακούσω αυτόν τον υπέροχο θόρυβο. Τέλεια. Ανακατεύω. Και πώς σας φάνηκε, εύκολο ή δύσκολο? Εύκολο. Πανεύκολο. Λοιπόν, θα προσθέσω μέσα το ζωμό. Σε περίπτωση που δεν έχετε ζωμό, θα πάρετε το νεράκι σας και θα προσθέσετε 2 κύβους λαχανικών ή κοτόπουλο. Σε περίπτωση που βάλετε κύβους, αλατοπίπερο θα βάλετε στο τέλος. Σε περίπτωση που ο ζωμός σας δεν έχει καθόλου αλατοπίπερο, ήρθε η ώρα να βάλετε αλάτι και πιπέρι. Δεν το λυπόμαστε, θα φτιάξουμε 2 κιλά σούπα. Οπότε πρέπει να βάλουμε και το αλάτι και το πιπέρι, εκτός αν θέλετε να προσθέσετε στο τέλος. Βέβαια, πάντα λίγο αλάτι μέσα στο φαγητό είναι καλύτερα να το προσθέσουμε στην αρχή, γιατί πάντα προσθέτει περισσότερη γεύση. Τώρα, επειδή το νερό που σας έχω δώσει είναι μετρημένο και η σούπα μας θα πήξει, θα γίνει τέλεια με την πατάτα και το παντζάρι, θα καπακώσω, θα χαμηλώσω τη φωτιά και θα σιγοβράσω για 30 με 40 λεπτάκια μέχρι που να μαλακώσει η πατάτα και το παντζάρι. Με το που είναι όλα έτοιμα, θα μπλεντάρω, θα ετοιμάσω και κάτι από πάνω για να ρίξω, σεξι, και θα σερβίρουμε. Τα παντζάρια δεν έχουν λιπαρά και είναι πολύ χαμηλά σε θερμίδες. 100 γραμμάρια ομού παντζαριού έχουν μόλις 38 θερμίδες. Και η σουπίτσα μας είναι έτοιμη. Βγάζουμε από τη φωτιά, εδώ. Και πάντα τι πρέπει να έχουμε, ζεστό νεράκι δίπλα μας να προσθέσουμε σε περίπτωση που χρειαστεί. Εντάξει, θα είναι αρκετά σφιχτή, μπορεί να χρειαστεί λίγο νεράκι. Δεν θα χρειαστεί να την πήξουμε, θα χρειαστεί ίσως να την αραιώσουμε. Τώρα, παίρνουμε τώρα από το blender, χτυπάμε πολύ καλά. Λοιπόν, και σε αυτό το σημείο, κοιτάξτε εδώ. Η σούπα μου έχει πήξει, έχει γίνει τέλεια. Το θέμα μου είναι μήπως έχει πήξει πάρα πολύ. Βλέπετε πόσο πηχτή είναι. Δηλαδή, η σούπα μας δεν θέλουμε να είναι έτσι. Θέλουμε να είναι λίγο πιο άραιη. Πρέπει να είναι ευχάριστη, να τρώγεται, να φάμε και 2 και 3 πιάτα. Νεράκι είναι. Οπότε, καλύτερα να την έχουμε λίγο πιο άραιη. Θα βάλω λίγο ακόμα νεράκι μέσα. Εδώ. Λοιπόν, ξαναχτυπάω. Τώρα, η σούπα μας είναι έτοιμη. 2 επιλογές και θα τα αφήσω πάνω σας. Η μία επιλογή είναι να προσθέσω την κρέμα γάλακτος τώρα μέσα και να γίνει η σούπα μου λίγο πιο ροζουλή. Θα δέσει με την κρέμα γάλακτος, θα γίνει πιο βελούδινη. Και άλλη επιλογή είναι να δώσω στον καλεσμένο μου την κρέμα γάλακτος να προσθέσει από μόνος του. Τι θα κάνω? Τη δεύτερη. Τον καλεσμένο. Λοιπόν, συμφωνώ απόλυτα και θα σας δείξω τι μαγκιά θα κάνω τώρα. Λοιπόν, αυτό πάει πίσω, η σούπα μου είναι εδώ. Όπως βλέπετε, η σούπα είναι αρκετή για πόσα άτομα? Για τουλάχιστον 10 άτομα, άνετα. Θα πάρω ένα ωραίο πιατάκι εδώ. Κοίτα εδώ τώρα τη σύσταση που έχει, είναι τέλεια. Τώρα τρώγεται ευχάριστα. Τώρα, θα φέρω λίγο κρέμα γάλακτος από το τσιγείο να σας δείξω τι θα κάνω. Παγωμένη κρέμα γάλακτος και για να μην βάλω μίξερ να τη χτυπήσω. Έτσι όπως είναι θα τη ρίξω σε ένα μπουλάκι, θα τη χτυπήσω λίγο με το χέρι. Μέχρι που να γίνει τύπου σαν τη γη. Εσείς δεν θα το κάνετε στο χέρι γιατί θα πάρει πάρα πολύ ώρα. Και χτυπώντας με το χέρι θα καταλάβετε ότι σαν τη γη είναι πιο ελεγχόμενη να γίνει. Και δεν θέλουμε να την κάνουμε ακριβώς σαν τη γη. Θέλουμε να τα αφήσουμε κάπου στη μέση, βλέπετε. Αλλά θα κάνω μεγάλη μαγιά. Θα προσθέσω λίγο κανελίτσα. Και ελάχιστο γαρίφαλο. Ελάχιστο. Δεν έχουμε βάλει ζάχαρη, δεν είναι σαν την γλυκιά. Θα ανακατέψω. Και έτσι όπως είναι τελευταία στιγμή, θα πάρω, θα ρίξω μία ωραία κουταλιά στο κέντρο, εδώ.
αυτόν τον τρόπο ο καθένας μπορεί να βάλει ή όχι σαν τη γη. Θα προσθέσω λίγο αμυγδαλοφιλέ εδώ. Και βέβαια, θυμάστε ότι είχα κρατήσει το φινόκιό μου στην άκρη. Για να ρίξω λίγα φιλαράκια στο τέλος. Εδώ. Λίγο πιπέρι. Λίγο λάδι. Και νομίζω ότι πάλι το έκανα το θαύμα μου. Με μετριόφρον. Η αλήθεια είναι πως είναι φανταστική σούπα και είναι μια επιλογή που δεν την είχατε φανταστεί. Σωστά? Για τη βελουτέ σούπα με παντζάρι, κόβουμε το κρεμμύδι σε χοντρά κομμάτια και βάζουμε σε κατσαρόλα με ελαιόλαδο σε δυνατή φωτιά. Προσθέτουμε το θυμάρι, το σκόρδο ψιλοκομμένο και σοτάρουμε. Κόβουμε το φινόκιο στη μέση, αφαιρούμε το κεντρικό κοτσάνι και τα φύλλα του μάραθου και το κόβουμε σε μεγάλα κομμάτια. Το βάζουμε στην κατσαρόλα και ανακατεύουμε. Κόβουμε την πατάτα σε κυβάκια και τα βάζουμε στην κατσαρόλα. Προσθέτουμε το ξύσμα από το λεμόνι, τα παντζάρια, το κρασί, το ζωμό λαχανικών, αλάτι και πιπέρι. Καλύπτουμε με το καπάκι και βράζουμε σε μέτρια προς χαμηλή φωτιά. Χτυπάμε με το ραβδομπλέντερ μέχρι να πάρει μια λία και βελούδινη υφή. Βάζουμε την κρέμα γάλακτο σε μπολ και χτυπάμε μέχρι να πάρει την υφή γιαουρτιού. Προσθέτουμε την κανέλα, το γαρίφαλο και ανακατεύουμε. Σερβίρουμε τη σούπα με την κρέμα, αμύγδαλο φιλέ, μάραθο, πιπέρι και ελαιόλαδο. Και ήρθε η ώρα της δοκιμής. Τώρα θα ανακατέψω και τώρα θα γίνει ροζουλή. Κοιτάξτε, φανταστική. Άντε, γεια. Γλυκάνισος, κανέλα, γαρίφαλο, παντζάρι, συνδυασμός ασυναγωνίστος. Και τρώω σούπα, δεν τρώω πουρέ. Είναι πολύ βασικό.